στον αέρα. Πήρατε κάποιες απαντήσεις, μαζί όμως και με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, γιατί γινόταν αυτό και όχι μόνο για το συγκεκριμένο δικηγόρο, αλλά για μεγάλο αριθμό πολιτών. Θα θέλαμε τα σχόλιά σας. Υπήρξε άλλη περίπτωση που είχαν ανασταλεί 19 ποινικές διώξεις στο ίδιο πρόσωπο και συνολικά 35 σε έναν ανδρόγυρο. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι, εκείνες εκατοντάδες άλλοι οδηγοί που επλήρωσαν 2 εκατομμύρια πρόστιμα, ήταν παιδιά ενός κατώτερου Θεού? Και η τελευταία μου ερώτηση, αφού είναι αυτή η προσέγγιση του Γενικού Εισαγγελέως, τότε πώς για όλον τον κόσμο προσπαθεί να φανεί φιλόσπλαχνος και μακρόθυμος, αλλά σε εμένα μία κατηγορία από αυτές, ακριβώς την ίδια με τις χειρίες πολιτείων, την επικαλέστηκε για να αρθεί η βουλευτική μου ασυλία. Κατά τη γνώμη σας, ήταν αμερόληπτος αντικειμενικός και διασφάλισε την ισονομία? Και λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, τα έγγραφα αυτά, λέει, είναι προϊόν υποκλοπής. Η απάντηση, κυρία Χριστοφίδου, είναι απλή. Οι δίκες που αφορούσαν την κυρία Πολιτίου και τον σύζυγό της δεν ήταν και κλεισμένων των θυρών. Τα έγγραφα αυτά παρουσιάστηκαν στις δίκες αυτές. Και στις δίκες αυτές, οι δίκες μάλλον αυτές, ήταν ανοιχτές. Άρα, γιατί προσπαθεί να μειώσει το ηθικό μου ανάστημα λέγοντας ότι έχω υποκλέψει? Άρα δεν υπήρξε... υποκλέψει, αφού εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου. Είναι δημόσια έγγραφα, σε δημόσια δίκη. Όποιο έγγραφο παρουσιάζεται ενώπιον δικαστηρίου, είναι... μπορεί οποιοδήποτε να τα έχει, να τα εξασφαλίζει? Η μόνη περίπτωση στην οποία έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία μιας δίκης που δεν μπορούν να δουν το φως της δημοσιότητας, είναι μόνο εάν και εφόσον η δίκη είναι και κλεισμένο των θυρών. Είχαμε δίκη και κλεισμένο των θυρών για τροχές παραβάσεις, υπέρβαση ορίου ταχύτητας της κυρίας Πολιτίου και του κυρίου Πολιτίου. Άρα προς τι να μου προσάφθει εμένα ο Γενικός Εισαγγελέας στην κατηγορία ότι υπέκλεψα τα έγγραφα? Εάν πράγματι το εννοεί, ειδού η ρόδοση του και το πείδημα, ας διατάξει ποινική δίωξη εναντίον μου. Κύριε Θεμιστοκλέους, η ερώτηση είναι απλή. Έχει την τόλμη? Εγώ σας λέω ότι δεν την έχει. Άμα τολμά, ας κοπιάσει. Κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί επιλέξατε τον τρόπο της ανάρτησης στο Facebook για να καταγγείλετε, να πείτε αυτά που θέλατε να πείτε? Εάν, κυρία Χριστοφίδου, δεν ζούσαμε στην κυπριακή μπανανία, αλλά σε μια άλλη χώρα, ακόμα και υπό Σαχάρια Αφρικανική, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας είναι υπόλογος σε κάποια επιτροπή, είτε στη Βουλή, είτε σε ένα άλλο αρμόδιο σώμα, θα πήγαινα σε αυτό το αρμόδιο σώμα που θα εξέταζε την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα, αν ήταν πλημελή ή όχι, αν έχει καμία υπέρβαση ή κατάκριση εξουσίας. Θα πήγαινα λοιπόν σε αυτό το όργανο και θα κατέθετα το παράπονο μου, την καταγγελία μου. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιο όργανο. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξα να δημοσιοποιήσω την καταγγελία μου ενώπιον του λαού, ενώπιον της κυβέρνησης, ενώπιον της Βουλής, και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να δείξει ενδιαφέρον για τις υπερβολικά
μεγάλες εξουσίες, χωρίς όρια, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις που διαθέτει ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, να βοηθήσω στο να βρεθεί μια λύση. Ναι, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει ο Γενικός Εισαγγελέας να βραστεί οι άλλες 11.000 πολίτες που εκπλήρωσαν τα 2 εκατομμύρια. Τι πολίτες ήταν, δεύτερης κατηγορίας. Κύριε Θεμιστοκλέους, ο θεσμός, επειδή αναφέρατε κάτι πριν, ότι δεν υπάρχει κάποιο όργανο που μπορείτε να κάνετε αυτές τις καταγγελίες. Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα είναι θεσμοθετημένος βάσει συντάγματος. Εσείς λέτε τώρα, γύρετε θέμα τροποποίησης του συντάγματος. Εγώ λέω ότι επειδή ακριβώς είναι ενσωματωμένες αυτές οι υπερβολικές εξουσίες στο Σύνταγμα, ότι ο ίδιος όφιλε να κάνει σωστή χρήση αυτών των υπέρμετρα μεγάλων εξουσιών και όχι να διακατέχεται από μεροληψία, απουσία αντικειμενικότητας, εμπάθεια και κακότητα. Θα μπορούσατε να πάτε στην αστυνομία να το καταγγείλετε. Ακούστε, και βεβαίως χρειάζεται τροποποίηση του συντάγματος. Δεν μπορεί, κυρία Χριστοφίδου, κάποιος να διορίζεται και μέχρι την ημέρα που θα φύγει να μην δίνει λόγο σε κανένα. Για το ποιους εδίωξε, για το ποιους εβοήθησε να μπουν φυλακή, για το ποιους απάλλαξε. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Κύριε Θεμιστοκλέους... Και να θυμίσω ότι σε άλλες χώρες, στην Αμερική να πούμε, γενικοί εισαγγελείς βρέθηκαν να μπουν φυλακή για κατάχρηση εξουσίας ή για αγνοιοκρατική αντιμετώπιση των φίλων τους. Κύριε Θεμιστοκλέους, όταν ήσασταν βουλευτής, θέσατε ποτέ τέτοιο ζήτημα για τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΟΔΙΣΥ? Κυρία Χριστοφίδη, για όνομα του Θεού, με τον Γενικό Εισαγγελέα είχαμε σωρία συγκρούσεων. Εξάλλου, δεν ήταν τυχαία η πολιτική δίωξη που καλοσχεδίασε 3 μήνες παραπονές των βουλευτικών εκλογών. Μπορώ δε, και θα μου βάλατε την ιδέα αύριο το πρωί, να βάλω πάλι στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook όλες τις κατά καιρούς κριτικές που άσκησα του Γενικού Εισαγγελέα. Αλλά ένας που είναι Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει τι πάει να πει κριτική και τι πάει να πει προσωπική επίθεση. Αυτό που κάνετε εσείς τι είναι, κριτική ή προσωπική επίθεση? Είναι κριτική. Είναι κριτική. Σκληρή δεν, αλλά είναι κριτική. Είχατε πει και στο Σίγμα Λαϊβ μιλώντας πριν ότι έχετε κι άλλα όπλα στη φαρέτρα σας. Έχετε κι άλλα να αποκαλύψετε. Τι αφορούν Εγώ αυτά τα άλλα? Που αφορούν την άσκηση των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Βεβαίως έχω. Για τροχές παραβάσεις και πάλι. Και, όχι, και για άλλα ζητήματα. Όπως? Αλλά δεν έχω κάτι εναντίον του για την προσωπική του ζωή, για τα οικονομικά του και δεν με αφορούν. Είναι Γενικός Εισαγγελέας, είναι υπόλογος των λαών. Τελεία και παύλα. Πρέπει να δέχει την κριτική. Ναι. Αφορούν τα ζητήματα αυτά τι υποθέσεις για παράδειγμα? Για παράδειγμα, θέτω ως εισήγηση ότι κάποτε πρέπει να επανεκδικαστούν όλες οι εθέσεις που έφτασαν κοντά του όταν ήταν μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου και αφορούσαν την Τράπεζα Κύπρου. Πάτε στο πρόσωπο Κώστα Κλειρίδη, όπως αντιλαμβάνομαι, γιατί... Όχι στο θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα καθ' αυτό, αλλά στο πρόσωπο. Οι εξουσίες, κυρία Χριστοφίδου, πότε να ασκούνται? Από Περιστέρια Γιαγγέλους? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και ο Θεός να φωτίσει. Εξάλλου, κάποιος αντικειμενικός πολίτης μπορεί να δει και τι είπε χτες για τον υπολογιστή της κυρίας, ξέρω εγώ πώς τη λένε, Λοϊζίδου. Ότι επέταξε τον κάπου στην Ευρώπη, κάποιος Ρώσος εκουδούλησε πάνω του, τον βρήκε.
τον έφτιαξε και μετά... Να μην λέμε... Εντάξει, να μην πούμε τώρα να λέμε παραπάνω κουβέντες, κύριε Θεμιστοκλέους. Αυτές είναι ιστορίες που υποτιμούν την νοημοσύνη και του ιδίου, αλλά και εμάς των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την παραγωγή. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Αν επιθυμεί ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας να σχολιάσει περαιτέρω, η εκπομπή είναι στη διάθεσή του, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Επίσης, αν μπορείτε να επικοινωνήσετε, διότι εγώ δεν μπορώ, με κάποιο δικηγόρο να μας πει κατά πόσον όντως αυτά τα έγγραφα που παρουσιάζονται σε δημόσιες δίκες, όλες οι δίκες είναι δημόσιες, εκτός αν είναι και κλεισμένο το θυρών, είναι προσβάσιμα και μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε τα ζητήσει. Δεν αφισβητώ κανέναν, απλά για να είμαστε σωστοί, ρωτήστε ένα δικηγόρο να μας πει ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες και αν μπορείτε παρακαλώ να επικοινωνήσετε.